Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας και να που φτάσαμε στην πρώτη-τελευταία Τετάρτη του μήνα και όπως σας είχα υποσχεθεί είναι να μιλήσουμε για την ωραία εκδήλωση που θα γίνει 4 Ιουλίου μαζί με την κυρία Πόπη Βαρουδάκη. Κυρία Πόπη, επίτηδες τώρα σας είπα και τον αμανίτο. Σας είπα να έρθετε να μας ανακοινώσετε κάποια πράγματα. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Καλώς ήρθατε κιόλας. Καλώς σας βρήκα. Ναι, λοιπόν, καλώς ήρθαμε και σας βλέπω και σήμερα έχετε κάπου να πάτε ναι. Και είναι να συμμετέχετε και σας ναι. Βλέπω ότι είστε προετοιμασμένοι. Ναι, όσο μπορούμε. Και γι' αυτό ξεκινάμε λίγο νωρίτερα, επειδή η κυρία Καλλιόπη Βαρουδάκη έχει να πάει σε μια εκδήλωση στον Άλμο, θα μας πείτε και για αυτή την εκδήλωση. Ναι. Όσοι προλάβουμε να πάμε. Έτσι δεν είναι να σας έρθουμε τώρα το απόγευμα. 7 η ώρα αρχίζει αυτό, δεν ξέρω αν προλαβαίνετε, αλλά θα ήταν καλό. Είναι πάλι μουσικοχορευτική. Όχι, όχι. Εκείνη είναι μια εκδήλωση πάλι για τη Μικρά Ασία. Είναι Κωνσταντινοπολίτες λογοτέχνες και θα διαβάσουν κομμάτια από έργα τους. Ωραία. Και στο τέλος θα υπάρξει και ένα χορευτικό. Α, πολύ ωραίο. Όλο αυτό που κάνουν όλοι οι Δήμοι και τιμούν τώρα τα 100 χρόνια της Μικράς Ασίας, νομίζω ότι καλό είναι και γιατί περνάει και στα παιδιά μας. Βεβαίως. Και αυτό είναι καλό. Και πρέπει να περνάει. Γιατί στο σχολείο δεν τους τα μαθαίνουν έτσι ακριβώς, τα περνάνε πιο ελαφριά. Ναι. Και νομίζω τώρα τα είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά, ότι μέσα από τον πολιτισμό και από τους συλλόγους, αν μη τι άλλο, πρέπει κρατάμε την ιστορία μας. Έτσι, και την αλήθεια. Και την αλήθεια και την ακρίβεια. Και την ακρίβεια, σωστά. Πείτε μας τώρα για το τμήμα, λέει, Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού. Σας προσκαλεί 4 Ιουλίου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 μετά μεσημεδρίας, στο Θέατρο Δώρα Στράτους του Φιλοπάπου. 5 ευρώ είναι η συμμετοχή είσοδος. Να παρακολουθήσουμε τη θεατρομουσικοχορευτική παράσταση χορεύοντας μη λησμονώντας όνειρο. Χορεύουμε μη λησμονώντας το όνειρο. Ναι. Εκεί αφήσα εδώ έτσι για να τη δει ο κόσμος. Θα θέλατε να μας πείτε έτσι τους συντελεστές. Ναι, βέβαια. Γιατί γι' αυτό σας έφερε εδώ, για να μου τα πείτε. Όπως γράφουμε και πάνω στην αφίσα, είναι μια παράσταση που περιλαμβάνει και θέατρο, και μουσική και χορό. Το θεατρικό μέρος είναι ορισμένα στιγμιότυπα από τη ζωή των προσφύγων εδώ όταν ήρθαν στην Ελλάδα και μετά γίνεται και μία αναδρομή μεταξύ τριών φύλων για το πώς ήταν στην Σμύρνη, πώς ζούσαν εκεί, μικρά παιδιά τότε και μετά τώρα γύρω στο 60 που έχουν μεγαλώσει και έχουν αποκτήσει και παιδιά και τα λοιπά, ετοιμάζουν ένα γάμο μεταξύ των παιδιών τους και αρχίζουν και οι αναμνήσεις και οι αναδρομές και τα λοιπά, οπότε μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις παρουσιάζονται και χορευτικά από την Καπαδοκία, από την Κωνσταντινούπολη, από την αστική Σμύρνη, την τότε, στην οποία πηγαίνανε και καλλιτέχνες από το εξωτερικό, από Γαλλία, Ιταλία κτλ. Και από την Ελλάδα βέβαια. Γίνεται μια μικρή αναπαράσταση και εκεί. Και συνεχίζεται ο γάμος, ας πούμε, και τα λοιπά και το γλέντι στο τέλος με όλα αυτά που είχαν τότε και αυτά που έχουν διαμορφωθεί μετά ζώντας στην Ελλάδα, δίνοντας τα τοπονύμια των πόλεων στις οποίες ζούσαν τώρα. Εδώ, όπως είναι η Νέα Σμύρνη, γίνεται και αναφορά στη Νέα Σμύρνη και σε άλλα μέρη βέβαια,
Άρα θα πρέπει όλοι να πάμε. Άλλωστε και το θέατρο της Ντόρα Στράτου είναι ένα πολύ ωραίο θέατρο, ανοιχτός χώρος ωραίος. Ναι. Και εμβληματικό. Και εμβληματικό, ναι. Και νομίζω ότι είναι 4 Ιουλίου, είναι... Δευτέρα. Ωραία, είναι μια ωραία Δευτέρα να την περάσουμε. Κλειστά τα μαγαζιά. Πάρκιν μεγάλο έχει απ' έξω. Δεν πάμε από τον Άγιο Δημήτριο, τον Λουμπαρδιάρη. Θα πρέπει να πάμε από την κάτω είσοδο, η οποία είναι επί του περιφερειακού του Φιλοπάκου. Ο οποίος περιφερειακός του Φιλοπάκου αρχίζει από το Διόνυσο, που είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Από εκεί αρχίζει ο περιφερειακός του Φιλοπάκου. Χατζηχρίστου και... Νομίζω ότι εκεί κάπου παρκάρεις και μετά καλό είναι να πας με τα πόδια. Όχι. Παίρνετε τον περιφερειακό του Φιλοπάκου, ακριβώς έτσι όπως πηγαίνει γύρω-γύρω από το λόφο, και βγαίνετε απ' έξω από το θέατρο, στο οποίο υπάρχει ένα τεράστιο πάρκι. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε είναι ωραία να πάμε. Ωραία. Θα θέλετε να πείτε άλλους συντελεστές σε άλλα παιδιά συλλόγους που... Ναι, βεβαίως. Είναι μαζί μας το Κέντρο Χορού και Πολιτισμού Πολυμήλη. Είμαστε αρκετά χρόνια συνεργάτες με αυτό το κέντρο. Είναι βέβαια πάνω απ' όλα τα παιδιά και συντελεστές από το δικό μας το τμήμα Πειρά του Διεθνού Συμβουλίου Χορού. Θα είναι και χορευτικά από το Χώρο Τράγουδο. Επίσης θα είναι και από μια σχολή του Πειραιά που θα παρουσιάσουν τα πιο σύγχρονα. Πιο σύγχρονος χορούς, ναι, πιο σύγχρονος χορούς. Ναι. Και βέβαια όλα αυτά τα λαϊκά που είχαν δημιουργηθεί τότε ήταν παραδοσιακά βέβαια. Τα ζεϊμπέκικα, τους καρσιλαμάδες, όπως ήταν με τα τραγούδια που τότε τραγουδιόταν εκεί. Και μετά, που συνεχίσανε βέβαια και τραγουδιούνται και εδώ, αλλά που βγήκανε πάνω στο βίντεο και θα νιώθει ότι όντως πήγε σε ένα γάμο. Δηλαδή έτσι όπως μου το λέτε και το κάνω εικόνα, θα νομίζουν και οι θεατές ότι όντως συμμετέχουν στο γάμο δηλαδή. Ναι, και έχουμε και κάτι άλλο, αυτό είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον. Στο τέλος του πρώτου μέρους, θα παρουσιαστεί και Καραγκιόζης, αλλά όχι με φιγούρες. Θα τον παίξουν ζωντανά άτομα. Θα είναι θεατρικός ο Καραγκιόζης, δεν θα είναι φιγούρες. Αυτό είναι ωραίο και πρωτότυπο, δεν το έχουμε ξανακούσει Καραγκιόζη. Έχουμε έναν συνεργάτη πολύ καλό, τον κύριο Ιάσονα Μελισσινό, είναι ονομαστός Καραγκιόζοπαίχτης. Και πάνω σε δικά του κείμενα κατά βάση, αλλά και συνεργαζόμενοι όλοι μαζί, βάζαμε ο καθένας από κάτι, φτιάξαμε ένα ωραίο, ούτως ώστε να θυμόμαστε τα παλιά, να ζούμε τα καινούρια, αλλά να μην τα ξεχνάμε τα παλιά, για να μην ξαναπέσουμε στο ίδιο λάθος. Αυτό, να μην παθαίνουμε αμνησία και να θυμόμαστε. Πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Και πρωτότυπο το ότι δεν έχουμε... Εγώ δεν έχω ξαναδεί θέατρο Καραγκιόζη, μόνο σε σκιές. Δεν έχω δει δηλαδή έτσι. Όχι, το είχαμε ξανακάνει και παλιότερα για άλλο θέμα βέβαια. Και είχε μεγάλη απήχηση. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένο αυτό. Και νομίζω ότι ο κόσμος με το γλέντι θα νιώσει ότι γλεντάει σε ένα γάμο. Άρα σας προσκαλούμε σε ένα γάμο. Σας προσκαλούμε 4 Ιουλίου στη Δώρα Στράτου, 8 η ώρα στο Φιλοπάπου, σε ένα γάμο. 8 η ώρα θα αρχίζουμε. Καλό είναι να όσοι θέλουμε. 7.30 ώρα ανοίγουν οι πόρτες, οπότε... Ναι. 7.30, 8 παρατέταρτο να αρχίζει ο κόσμος να μαζεύεται. Ναι. Μη σας καθυστερήσω, αλλά θέλετε να πείτε κάτι για... Όχι, απλά ότι το τμήμα μας φεύγει μεθαύριο την Παρασκευή και πηγαίνει στο Βόλο. Το τμήμα της Το τμήμα Πειραιά του Διεθνού Συμβουλίου Χορού. Μπράβο. Πηγαίνει στο Βόλο, προσκεκλημένο από τη Μητρόπολη του Βόλου, η οποία διοργανώνει μέσω μιας οργάνωσης που έχει φτιάξει εκεί, της Μαγνήτων Κιβωτού, έτσι λέγεται, Ναυτική Εβδομάδα.
Και φέτος η τιμόμενη πόλη είναι το Καστελόριζο και πάμε εμείς εκεί για να παρουσιάσουμε το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, μουσικά δρόμενα του Καστελόριζου. Μουσικά δρόμενα του Καστελόριζου και έθιμα που γίνονται το Πάσχα, δρόμενα που γίνανε μετά από ορισμένα συμβάντα πάνω στο νησί. Και το παραδοσιακό καστελοριζιακό γάμο. Πολύ ωραία. Πρωτότυπα πράγματα, ωραία. Ωραίες συνεργασίες. Βλέπω ότι η οικία Φίσα είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι, τα χρώματά σας, όλο αυτό που κάνετε. Όσο μπορούμε. Ναι. Τι άλλο να πω. Να πω ότι όποιος θέλει να επικοινωνήσει με το θέατρο, με το θέατρο και με εμάς. Και με εσάς. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-41-86-936. Είναι τα δικό μας. Ναι. 697-47-69-100. Πάλι δικό μας. Και τα τηλέφωνα του θεάτρου 210-32-44-395. Είναι των γραφείων πρωινό αυτό. Και 210-92-26-141. Αυτό είναι του θεάτρου, στο ταμείο. Που μπορούν να κλείσουν και στο ταμείο εισιτήρια, ε. Ναι, μπορούν και σε εμάς να σε κλείσουν και πηγαίνοντας εκεί θα τα βρούνε με το όνομά τους. Πολύ ωραία. Επειδή με αγχώσατε να μην σας καθυστώ. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Μα κάνετε πολύ και ωραίο για την πολιτιστικό, κάνετε πολύ ωραίο πολιτιστικό έργο. Ξέρω ότι κάνετε πολλά πράγματα μαζί. Μ' αρέσει τώρα, να και αυτό που είπατε με τον Καραγκιόζη, μ' αρέσει, με τσίταρε. Κάνετε όμορφα πράγματα. Είναι τιμή μου που είστε εδώ πέρα και που παρουσιάζω τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι από του χρόνου, πρώτα ο Θεός, που θα ξανακάνουμε εκπομπές, θα έρθετε να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το... Εμπεριστατωμένο, για... εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και όπως είπαμε, 4 Ιουλίου στη Δώρα Στράτου, χορεύοντας μιλείς μονώντας το όνειρο. Και σήμερα, αν κάποιος θέλει να έρθει στον Άλυμο, πού ακριβώς είστε? Είναι μεγάλης του γένους σχολής, νομίζω 20 είναι. Ωραία. Δεν θα σας έρθω, μόνοι σας θα βγείτε. Όχι, 12. Μεγάλης του γένους σχολής, 12. Μεγάλη είναι στο Βυζαντινό σχολής, κέντρο. Στο Βυζαντινό κέντρο, η εκδήλωση που γίνεται. Ναι. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, και εγώ πολύ, πάρα να είστε πολύ. Καλά. Σας ευχαριστώ. Θα σας βάλω ένα μουσικό δικαιώματα λίγο. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα τώρα εδώ.
έφυγε η καλεσμένη μας, γιατί ήταν βέβαια να είμαστε περισσότερο μαζί και να κάνουμε περισσότερη ανάλυση, αλλά επειδή είχε την εκδήλωση έπρεπε να φύγει άμεσα. Και όπως είμαστε εμείς πάντα έτσι σε αυτή την εκπομπή ζωντανή και τα κάνουμε όλα ζωντανά και όλα με διαφάνεια και πάντα έτσι είμαστε στη ζωή, με διαφάνεια λειτουργούμε. Έγινε και αυτό. Σας υπόσχομαι όμως την άλλη εβδομάδα που κλείνουμε για σεζόν, που θα είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, με την Κατερίνα τη Ρόκα θα σας διασκεδάσω μέχρι και το τελευταίο λεπτό με μουσικούλα και έτσι ελπίζω βέβαια μην αλλάξει και αυτό. Τώρα, τι σκέφτηκα να γεμίσω την ώρα μου, να σας ενημερώσω για διάφορα φεστιβάλ που γίνονται, για διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται και να ξεκινήσουμε ας πούμε αν είμαστε σε ένα νησί. Γιατί γίνονται και πολλά ωραία τώρα στα νησιά το καλοκαίρι. Γίνονται ωραίες εκδηλώσεις και φεστιβάλ και στα νησιά μας τώρα. Καλό είναι λοιπόν να ενημερωθούμε και να δούμε τι καλό γίνεται. Να πάμε να δούμε. Να σας πω και να ευχαριστήσω και όλους όσους συμμετείχαν στην αιμοδοσία που έγινε 19 Ιουνίου του 2020 στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων εδώ στη Νέα Σμύρνη. Με το νοσοκομείο Γεννηματά, με τον Ερυθρό Σταυρό, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή, είχε πολύ καλή συμμετοχή, πήγε πάρα πολύ καλά η αιμοδοσία και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό, να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Τώρα, τι άλλη εκδήλωση θέλω να πω και μετά φεύγω από εδώ και τα θυμάμαι και λόγω που δεν είπα το ένα, δεν είπα το άλλο και στεναχωριέμαι. Δεν πειράζει, θα τα θυμηθώ. Λοιπόν, πώς θα ήταν λέει το καλοκαίρι χωρίς τα νησιά. Για να δούμε λοιπόν Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Σύρο. Ορίστε. Πού είναι οι φίλοι μου αυτοί που παίρνουν ολοβραβεία από κάτι φεστιβάλ στη Γουανταμάλα. Παίρνουν στη Σύρο. Λοιπόν, Σύρο, International Film Festival, που μπορείτε να συμμετέχετε. Κάτσε να δούμε τι γράφει. Έλα στην ομάδα, στο 10ο επιτυακό φεστιβάλ. Θέλεις να μάθεις πώς διαργώνεται ένα από τα πιο ιδιαίτερα φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται μάλιστα σε ένα νησί των Κυκλάδων. Θέλεις να συμμετέχεις έμπρακτα με τις γνώσεις σου και τη δημιουργικότητά σου. Γίνε εθελόντρια ή εθελοντής στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Σύρο και ζήσε μια ξεχωριστή φεστιβαλιακή και κινηματογραφική εμπειρία γνωρίζοντας παράλληλα και τις μοναδικές ομορφιές της Σύρου. Μα ωραίο αυτό. Και πας και διακοπές και πρέπει να έχετε λεφτά βέβαια. Ωραίο αυτό με τη Σύρο, μ' άρεσε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα διάφορα φεστιβάλ. Περίμενε αυτό τι είναι, όχι, δεν θέλω αυτό. Μετά. Σαρίτσα, φεστιβάλ Κεφαλονιά. Στη Σύρο λοιπόν γίνεται το φεστιβάλ κινηματογράφου. Στην Κεφαλονιά, Σαρίστρα 2022. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω τι είναι εδώ, δεν γράφει ελληνικά, μου τα έχουν και όλα στα ξένα. Τι είναι, χορηγοί είναι εδώ πέρα που είναι εκατομμύρια χορηγοί, προεγγύδα, διοργάνωση ομοίων νησών, υποστήριξη, δεν λέει άλλες πληροφορίες εδώ, για να δω. Δεν λέει πληροφορίες εδώ, αλλά δεν λέει. Ανοίγει αυτό. Ναι, είναι 29 και 31 εβδόμου είναι. Κεφαλονιά. Και συμμετέχουν. Είναι hip-hop και τέτοια, μουσικό φεστιβάλ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Μόλιβδο. Έλαβε σάρκα και οστά, λέει, η πρώτη φορά του Αυγούστου το 2015 στη Μόλιβο, με τη συμμετοχή κορυφαίων. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στη Μόλιβο, όμως.
Πού είναι η Μόλυβο, εγώ δεν έχω πάει. Γίνεται και φεστιβάλ, ορίστε, αυτό το μέρος εγώ δεν το ξέρω. Οδυσσία. Α, Μόλυβος, Οδυσσία, το φεστιβάλ λέει 2022, εκπαίδευση, υποστήριξη. Οδύσσια, Οδύσσια, 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μόλυβου. 11 και 19 Αυγούστου, Λέσβο. Α, στη Λέσβο είναι. Για το 11-19 Αυγούστου του 22, για το 8ο Διεθνής Φεστιβάλ Μουσικής Μόλυβου του 22, επιλέξαμε τη θεαματική την Οδύσσια. Το έπος αυτό του Ομήρου με το ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη αντιπροσωπεύει το μεγαλείο της ανθρώπινης αντοχής, δύναμης και ευρηματικότητας. Το να ξεπερνάμε με ίστρο και εγρήγορση της το διάβα μας και όλα τα εμπόδια, ακόμη και τα πλέον απρόβλεπτα, είναι το διαχρονικό και αισιόδοξο μήνυμα αυτού του έπους. Μπράβο, πολύ ωραίο είναι αυτό, μπράβο παιδιά. Ωραίο φεστιβάλ και αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο σε ένα άλλο νησί, το φεστιβάλ της Νάξου. Ιστορικός χώρος του πύργου Μπαζέου στην ενδοχώρα της Νάξου θα φιλοξενήσει την οικαστική εκθεσιακή εγκατάσταση τα Πισέρ και το φετινό φεστιβάλ της Νάξου είναι αφιερωμένο στην υφαντική τέχνη. Η έκθεση πραγματοποιείται έως τις 26 Ιουνίου. Πραγματοποιείται από τις 26 Ιουνίου ως τις 2 Οκτωβρίου του 2022. Παραμένοντας ανοιχτή για το κοινό καθημερινά από τις 10 έως τις 5 εκτός τις Δευτέρες. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις όπως συναυλίες, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, προβολές και διαλέξεις συνεφαίνοντα με τα έργα της εκθέσης το διάστημα του Ιουλίου και του Αυγούστου, όλα αυτά στον αύριο στο χώρο του πύργου Μποζέου, όπου πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Νάξου που τελείται με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το τέλος Ιουνίου, η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Κορεσέ σε μια μουσική παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τον Αύγουστο στο πλαίσιο εορτασμού του έτους για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, στο νησί όπου γεννήθηκε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και ο Δημήτρης Φαργιόπουλου, παρουσιάζουν 4 θεατρικά μονόπρακτα, ενώ η Μαρία Φαραντούλη με το Βασίλη Γιαστάκη, τα μελοποιημένα έργα του συγγραφέα ανάμεσά τους και το εμβλητικό Μαουτχόουζεν σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Νομίζω τα διαβάσαμε. Αυτό. Πάμε λοιπόν στο φεστιβάλ της Σκόπελο. Η Σκόπελο λοιπόν έχει ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ένα ξεχωριστό νησί και με ένα ακόμα πιο ξεχωριστό σε φεστιβάλ. Μια εμπειρία που αξίζει να ζήσεις έστω και για μια φορά στη ζωή σου. Πέρυσι το ρεμπέτικο φεστιβάλ στη Σκόπελο ήταν αφιερωμένο στο Μάρκο Βαβακάρη. Φέτος θα είναι, που θα είναι, για να δω, θα φεστιβάλ στη Σκόπελο για ένα εργαστηριακό γυναίκες του γραμμοφόνου. Μέρες του ρεμπέτικου, για να δούμε τι λέει η αφίσα εδώ. Σκόπελος Δεργάνη, 12-15 μέρες του ρεμπέτικου στη Σκόπελο. Δεν λέει όμως για πού είναι αφιερωμένο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και αυτό είναι ωραίο με τα ρεμπέτικα, ωραίο και αυτό. Λοιπόν, και έχουμε και τον Dancing Dance στα Χανιά. Το πρόγραμμα του 12ου Dancing Dance Χανία. Είναι
εγκαινιάζει και την ενότητα γνωριμία με τους, με τους χορογράφους, οι οποίοι θα παρουσιάσουν... Τι έγινε τώρα εδώ, τι μου έκανε. Εγώ μπήκα σε κανένα στέκι νεολαίας. Λοιπόν, πάμε, γιατί κάνω και παύσεις και δεν κάνω. Το πρόγραμμα του 12ου Dancing Dance Χανία, εκτός από σεμινάρια, εγκαινιάζει και την ενότητα γνωριμία με τους χορογράφους, οι οποίοι θα παρουσιάσουν έργα τους στο φεστιβάλ, προσκαλώντας μαθητές, σπουδαστές, κοινότητες, επαγγελματίες χορευτές να μπουν στο χώρο της δημιουργικής διαδικασίας, να διδαχτούν στοιχεία όπως τους ίδιους, να την κατανοήσουν βαθύτερα και να συνομιλούν χορευτικά. Μπροστά στις προσκλήσεις ενός κόσμου που διαρκεί, μεταβόλλονται το DTC, προσφέρουν 2 εβδομάδες εκπαίδευση με 18 επιλεγμένους δασκάλους χορογράφους, καλλιτέχνες του σύγχρονου χορού. Α, ωραία, είναι φεστιβάλ, δηλαδή που ανοίγει 22 Ιουλίου με 4 Αυγούστου και γίνονται και χορευτικά μαθήματα. Πολύ ωραία. Μπράβο. Και πάμε τώρα. Αυτά. Λοιπόν, και τώρα εδώ μου πέφτει μια άλλη πληροφορία που να σας την πω τώρα για καλοκαίρι. Είναι η Απόνησος βρίσκεται, λέει, στην νοτιοδυτική πλευρά του Αγκιστρίου. Το ξέρατε σε αυτό, εγώ δεν το ξέρα. Διατηρώντας αναλύωτο τη φυσική της ομορφιά όπως ήταν πριν από εκατοντάδες χρόνια. Και τώρα πάει, άμα πάμε εμείς. Η Απόνησος, λέει, είναι ένα δυτικό νησί το οποίο βρίσκεται στα νοτιοδυτική παραλία του Αγκιστρίου και απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από το λιμάνι της Σκάλας. Κάθε επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή μέσα από μια μικρή γέφυρα που την ενώνει με το Αγκίστρι. Η παραλία είναι μικρή, σε έκσταση μικρού μήκους, 150 μέτρων και μέσω πλάτους 5 μέτρων. Η ακτή της στην ουσία καταλαβαίνεται από επίπεδα βράχια. Τα γαλαζοπράσινα νερά της θα σας εντυπωσιάσουν και θα νιώσετε την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε φυσική πισίνα. Ναι, αυτά κάποτε τα ωραία νησάκια. Πηγαίναμε και κάναμε γυμνισμό. Τώρα πού να κάνεις, τώρα τα μάθαν όλοι, δεν πας πουθενά. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, εντάξει, τι να πεις, πες. Αλήθεια, στην Αττική, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Πώς θα περάσουμε εμείς που μένουμε εδώ πέρα, τι θα κάνουμε. Και μπορώ να πω ότι ο Βασιλιάς ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη την 5η 23 Ιουνίου. Μπορούμε να πάμε να δούμε κινηματογράφο. Ωραία. Με τον Τόμ Σχάμπ, τέλος πάντων, αυτό. Μετά, όχι, εγώ δεν θέλω για κινηματογράφο, το μου βγάζει κινηματογράφο. Τον Elvis λέει. Μετά, τι άλλο, πρεμιέρα λέει για το Thrall Love Thruder του Taika Waititi την 5-7 Ιουλίου. Αλλά αυτό είναι όλο ταινίες. Εγώ είπα για εκδηλώσεις. Ωραία, πάμε. Η σπουδαιότερη ερμηνεύτρια της σύγχρονης jazz, ο Σιλιάνα Κράι, στο Ηρώδιο. Λοιπόν, να μια ωραία εκδήλωση που μπορούμε να πάμε 30 Ιουνίου του 22 στις 9 η ώρα, να ακούσουμε την κοπέλα στο Ηρώδιο, τη σύγχρονη ερμηνεύτρια jazz. Είναι μια ωραία επιλογή να την κάνουμε. Μετά ένα άλλο ωραίο που είδα είναι που η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι Family Festival και έχει διάφορα το... Το κούκκους είναι εδώ και λέει το πώς ήταν Festival 2022. Το Σάββατο 28 και την Κυριακή... Αυτό είναι το Μάιο. Το έχει γίνει. Το έχει γίνει, δεν μας διαφέρει. Λοιπόν, η οπεράτα Ριγολέτος, από το Ελλάστο 2, η οπέρα Ριγολέτος, από το Ελλάστο 2, Ηρώδιο Αττική, Ηρώδου Αττική.
2 Ιουνίου ως 11 Ιουνίου. Και αυτό έχει τελειώσει. Το Τεχνούπολη στο Δήμο Αθηναίων έχει... Πέρασε και αυτό 10 Ιουνίου, κάτσε να πάω πιο πρόσφατα. Η Δέσποινα Βανδύ, πότε τραγουδάει. Α, η Δέσποινα Βανδύ. Πάει και η Δέσποινα Βανδύ, τελείωσε, ήταν 8 Ιουνίου. Ο Ιμπραήμ Μαλούφ live στο 2 Ηρώδου Αττική, την 3η 28 Ιουνίου του 2022, η ώρα 9. Ο 2 Ηρώδου του Αττικού. Α, ωραίος αυτός. Να τον ακούσουμε. Αλλά δεν έχει. Έχει. Ο Ταρτούφος, μία κατά τη διάρκεια της παράστασης γίνεται χρήση τροβοσκοπιών φωτισμών στα θεμέλια, ενδείκνονται τα άτομα άνω το... Α, και πρέπει να είναι πάνω από 14 ετών τα παιδιά που θα το παρακολουθήσουν. 14 Ιουνίου ως 18 Ιουλίου ο Ταρτούφος. Είναι με την αξέχαστη παράσταση της Ηλέκτρας, ωραίστη επίδομα. Και πού παίζετε ρε παιδιά, σκηνοθεσία, δραματουργία. Δεν λέει όμως. Χώρο στο Δήμο Πειραιώς 260. Πειραιώς 260 παίζεται αυτό. Τα ματωμένα χώματα στο Δήμο... Στο... Αυτό τελείωσε, ήταν 10 με 10 Ιουνίου. Δεν βλέπω άλλα παιδιά, να σας πειραιώσω. Να σας πω, δωρεάν εκδηλώσεις, όλες οι Αθήνα και οι σκηνή, 73 εκδηλώσεις, 17 γειτονιές για να δω. Όλη η Αθήνα μια σκηνή. 73 εκδηλώσεις σε 17 γειτονιές της Αθήνας με δωρεάν είσοδο. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει για τους δημότες και τους επισκέπτες της Αθήνας δράσεις σε γειτονιές, σε πλατείες, σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους στις 7 δημοτικές κοινότητες, καθώς και στα ανοιχτά θέατρα Κολονού και Γκράβα στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγράμματος με τίτλο «Όλη η Αθήνα μια σκηνή». Αφιερώματα, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις πλημμυρίζουν φως και μουσική στην Αθήνα. Θα παρουσιαστούν σε 43 ημέρες περισσότερες από 70 εκδηλώσεις και 17 γειτονιές σε όλη τη δημοτική κοινότητα του Δήμου Αθηναίου με ελεύθερη την είσοδο. Για να πάμε να δούμε λοιπόν. Το Σάββατο στην πλατεία Βικτωρίας 18 Ιουνίου το Πέρα Πλάσματα του 80, ατμοσφαιρική ροκ μουσική, ηχοτρόπια με πολυφωνικά ρεφρέν. 8.30 ώρα στο γήπεδο Κονίστρας Πετραλώνων, το κλειδί της μουσικής πολιτείας. Παιδικό musical από τη θεατρική ομάδα «Τα Μιλαράκια» σε σκηνοθεσία Ανδριανής Μπαρτσιώτας. Τα παιδιά γνωρίζοντας με τη μουσική και μαθαίνοντας τη μουσική, τροπολογία της, οι νότες ζωντανεύουν και μαγεύουν με τις μελωδίες τους μέσα από το διασκεδαστικό τρόπο του θεάτρου και της μουσικής. Ορίστε που έχουμε και τα τηλέφωνα. Τώρα κάνε κάποιο τηλεφωνικά. Λέγεται. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Να σας πω, επειδή είμαι στον αέρα, έχω εκπομπή, να μιλήσουμε άλλη στιγμή. Σας ακούει το σύμπαν τώρα. Ναι. Το άλλο το έχετε πληρώσει. Το υπόλοιπο που είναι θα διαγραφεί. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Ναι, εντάξει. Να είστε καλά.
Υπάρχουν, είπαμε, είμαστε ζωντανή εκπομπή, ούτε ψέματα λέμε, ούτε κοροϊδεύουμε, είμαστε αυτοί. Τώρα, αν του χρόνου βρισκόμαστε στο μέτρο, θα δείξει με το μαρινάκι. Λοιπόν, πότε θα με βάλετε στο μαρινάκι. Τι λέω, ρε παιδί. Λοιπόν, ναι, τι... Τώρα, μην ανοίξω το στόμα. Που είχα μείνει. Είχα μείνει, λοιπόν, στο γήπεδο Κονίστρα στα Πετράλωνα. Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 στις 9 γήπεδο Κονίστρας Πετραλώνα. Μια παρέα είμαστε. Α, και θα τραγουδάει ο φίλος μου αγαπημένος ο Γιάννης Νικολάου. 19 Ιουνίου τελείωσε. Αυτά γίνανε. Γίνανε η Δέσποινα Δαμάδη, ο Τάσος Ζαφυρίου και η Χρύσα Κοτάκη. Αυτά γίνανε. Πάμε Δευτέρα 20 Ιουνίου. Γήπεδο Κονίστρας Πετραλώνο, Νεκτάριος Σφυράκης, έγινε και αυτό. 21 Ιουνίου, σήμερα, χτες πάλι, στις 9. Και για σήμερα, φτάσαμε στο σήμερα που κάθουμε και κάνουμε ενημερώσεις του χτες, Τετάρτη 22 Ιουνίου του 2022, στις 9, Κήπος Κέντρου Τεχνών Δήμων Αθηναίων, θα είναι ο Πέτρος Κλαμπάνης, παιδιά συγχωρέστε με αγγελοφωνώ τα ονόματα, δεν βλέπω καλά. Τη μουσική παράσταση με τον μπασίστα συνθέτη μουσικό του κόσμου, Πέτρο Κλαμπάνης, ο Πέτρος Κλαμπάνης. Μουσική παράσταση με τον μπασίστα συνθέτη μουσικό του κόσμου, Πέτρο Κλαμπάνη. Ο Πέτρος Κλαμπάνης και οι συνεργάτες του, πολιοργανίστας και παραγωγός Τωμάς Κωνσταντίνου και ο πιανίστας και ο συνθέτης Σπύρος Μάνεση σε ένα πρόγραμμα βασισμένο σε δικές τους μουσικές συνθέσεις, μουσικές προσμηδίες όπως το World Μουσική Συναντά τη Jazz και τους παραδοσιακούς ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι Κήπος Κέντρου Τέχνη Δήμος Αθηναίων. Αύριο λοιπόν, εκτός ότι παίρνουν τα πτυχία τα παιδιά τους στα νυχτερινά σχολεία και κλείνουν τα σχολεία και παίρνουν τα πτυχία τους, γίνεται και συνομιλία με το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής στην πλατεία Κουμουνδούρου στις 9 η ώρα την Πέμπτη. Κύπρος Τεχνών Δήμο Αθηναίων, συναυλία με την Ιρένα Σκυλακάκη. Ένα χρόνο με την τελευταία της ζωντανή εμφάνιση, η Ιρένα, θα μας αφηγηθεί ιστορίες αφοπλιστικούς στίχους, απαλές μελωδίες και ίντερ με φουκτόρ ρυθμούς. 8:30 στο Θέατρο Γραβιάς, Υπηρέτες Δύο Αφεντάδων, παιδική θεατρική παράσταση, συγγνώμη, του Κάρολου Κολντόνι, σε διασκευή σκηνοθεσία Τούλα Ζαχαρουδάκη, ένα διασκεδαστικό, ευχάριστο και διδακτικό έργο με κυρίαρχο στοιχείο το γέλιο που αναδεικνύεται πώς οι ασήμαντοι και ταπεινοί μπορούν να θριαβεύουν αν έχουν ξυπνάδα και τόλμη. Παρασκευή 24 Ιουνίου στο Θέατρο Γκράβα στις 9 η ώρα 1922-2022, 100 χρόνια από τη μουσική καταστροφή, τραγουδάμε μνήμες, διαμαρτυρίες και κοινωνική ταυτότητα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη μικρασιατική μουσική που έχει αγαπηθεί και έχει εξελιχθεί με χίλιους τρόπους. Ένα συνθήλυμα ακουσμάτων από επιθεωρησιακά τραγούδια, καντάδες με βαλκανικές επιρροές, ρεμπέτικα, με ρυθμούς χορευτικούς και αμανέδες. Ερμηνεύει η Τίνα Τράκου και ο Νικήτας Κρυπτικός. Συγγνώμη, και ο Νίκος Κρυπτικός. Το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, στις 9 η ώρα, στο Κήπο Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων, μαζί με τη Ρίτα Ντονοπούλου, Μανώλη Σαδουλάκης,
μια μουσικοθεατρική παράσταση, ένας μίξιμο λόγου και μουσικής με θέμα τη δύναμη του μαζί και τραγούδια που υμνούν την αφύπνιση της ψυχής, τον έρωτα και την αισιοδοξία. Στις 9 η ώρα, θέατρο Γκράβας από τη Σμύρνη, έρχομαι να βρω παρηγοριά. Αφιέρωμα στα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής του λαογραφικού εργαστηρίου, το Χοροστάσι. Σε ένα ιδιαίτερο και πλούσιο αφιέρωμα στη Μικρά Ασία και στους ελληνικούς της χορούς. Τραγούδια και δρόμενα από 50 μελή ομάδα χορευτών και μουσικών μικρών και μεγάλων, καθώς και δραματοποιημένα αποσπάσματα από έργα μικροασιατικών λογοτέχνων, προβολών, εικονών και μικρασιατικά φιλέματα. Κυριακή, μεγάλη μέρα η Κυριακή 26 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα, παιδιά, πέθανε ο Παπαντρέου και γεννήθηκε ο γιος μου. Εκτός ότι υμνούμε το θάνατο του Παπαντρέου και έχουν περάσει 26 χρόνια, εντάξει, εκτός ότι γιορτάζουμε τη γέννηση του γιού μου, πάμε λοιπόν στο κήπο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων στις 9 η ώρα για να δούμε τη συναυλία με τους Big Band Δήμου Αθηναίων και τον Αλέξανδρο Γουίλμας Άλφτερ. Στις 9 πλατεία Κουμουδού συναυλία με το Λευτέρη Γρηγορίου και τα κρουστά του Τάκη, όπως τα αφρικάνικα και ελληνικά κρουστά συναντούν την άρπα. Ωραίο αυτό. Και την κάντα και την τζαμπούνα. Πολύ ωραίο αυτό. Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 9 η ώρα, κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμος Αθηναίων, αλίμονος αυτούς που δεν αγάπησαν, μια μουσική διαδρομή με τον Κώστη Χρήστου, την Ελένη Ροδά, τη Λιζέτα Νικολάου και τον Γιάννη Θωμόπουλο, από τη δεκαετία του 70, την εποχή των Μπουάν, της Πλάκας, μέχρι και σήμερα, παρουσιάζει ο συγγραφέας Κώστας Πασπηλιός. 9 η ώρα στο Άλσος προπονά συναυλία με την Ιουλία Καραμπιτάκη. Στο κήπο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων, πολύ ωραία αυτό η ώρα. Την Τρίτη 28 Ιουνίου του 22, θέατρο Γκράβα, ένα μουσικό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών του με τον Πασχάλη, συναυλία με τον Πασχάλη. Και την Πέση Αργυράκη, μαζί τους ο κιθαρίστας και στο στραγούδι Στέλιος Μας. Το Άλσος προπονά συναυλία με το Μανώλη Κονταρό στις 9 η ώρα στο Άλσος προπονά. Τετάρτη 29 Ιουνίου του 2020, 8.30 ώρα, κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμων Αθηναίων. Θεομύθη του Ολύμπου, θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια με καρουτινιώτικες φιγούρες και χαρούμενη διάθεση. Βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο «Παίζεις με τους 7 μύθους των θεών του Ολύμπου», σκηνοθετημένη σύμφωνα με τις αρχές του θεατρικού παιχνιδιού. Φέρνει τα παιδιά σε επαφή με μύθους και ερωτήματα γύρω από τη φύση, τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τον κόσμο. Πολύ ωραίο αυτό. 9 η ώρα, Άλσος προπονά, 1922-2022, 100 χρόνια πριν την μικραστική καταστροφή, παράσταση με τη Στέλλα Κονιτοπούλου, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια της Μικράς Ασίας από το ανεξάρτητο μουσικό ποιητικό πλούτο της μουσικής παράδοσης που αναφέρονται στα κλέη και τα πάθη του μικρασιατικού ελληνικού ελληνισμού. Συμμετέχουν τα μέλη της χορευτικής ομάδας Χορός Χρήστος και ο ηθοποιός θεάτρου Θοδωρής Κατσικαλούδης που θα αποδώσει σύντομα μουσικά λαογραφικά σχόλια για τα τραγούδια και τους χορούς. Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου του 22, 8.30, Άλσος προπονά. Προμηθέας και Επιμηθέας, μια παράσταση παιδική
βασισμένη στο αρχαίο ελληνικό μύθο, σε σκηνοθεσία Θανάση Αλφόσο, παίζουν οι ηθοποιοί Θανάση Αλφόσος, Ιούλιος Κέσαρας, Αθανασίου, Σταύρος Τηλιανέσης, Βίκη Θεοφανάκη, Μαρία Αλισάνδρου, αφηγείται ο Σπύρος Μπιπίλας. 9 η ώρα, κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμος Αθηναίων. Τίνος είσαι εσύ, θεατρική παράσταση από την ομάδα Vision Vera, σε σκηνοθεσία Αγγελικής Γκρικούδης, 1922-2022, προσφυγιά τότε και τώρα, μαρτυρίες, κείμενα και μουσικά βλέπονται σε μια αντιπολιτική παράσταση που ασχολείται με την περιπλάνηση του ανθρώπου, τις παλιές και τις καινούργιες πατρίδες. Παίζουν ηθοποιοί Άγγελος Αγγέλου, Κυρίλλος Γκαμπριέλ, Ελένη Αμπάν Νεζίκ, Γκρις Νοντέκ, Μαντό Παπαγυροπούλου και Σάκης Πολύζος. Παρασκευή 1η Ιουλίου του 2022. Και του καιρού και πάντα συναυλία του Γιώργου Νικηφοράκη Ζερβάκη. Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης είναι ένας από τους πιο εκφραστικούς ερμηνευτές και ανήσυχους δημιουργούς. Υπόσχεται να μην παρασύρει. Να, κλαίω. Υπόσχεται να μας παρασύρει με μουσικές που διασταυρώνουν, που δίνουν την αίσθηση μιας ροκ συναυλίας. Στις 9. Κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων, ο Μέγας Ιερεοξεταστής, θεατρικός μονόλογος σε σκηνοθεσία ερμηνεία Δημήτρη Βερίκιου, το έργο από το μόνιμο κεφάλαιο του κορυφαίου έργου Αδερφή Καραμόζ, του Φρόντ Ντοσκεβεύσκη, είναι ένα αριστούργημα με διαχρονική αξία, βαθύτητα νοήματα και αλήθειες για την ατομικότητα αλλά και τη συλλογική συνείδηση για την έννοια της ελεύθερης βούλησης, της ελευθερίας και της αγάπης. Συμμετέχει ο μουσικός Σταυρός Παραγινών Βιολοντσέλο. Βάλε να σου πω. Λάθος, το διάβασα τελείως αυτό. Συμμετέχει ο μουσικός Βιολοντσέλο που κάνει ο Σταύρος Γεωργιανός. Είναι πολλά ακόμη. Και τώρα πάει όλος ο Ιούλιος. Σάββατο 2 Ιουλίου θα πάμε πάλι. Έχει πάρα πολλά από ό,τι καταλάβα το Δήμος Αθηναίων. Ωραίες παραστάσεις. Μη σας πω και όλο τον Ιούλιο τώρα. Για να πούμε και τα δικά μας δρόμενα. Τι γίνεται το καλοκαίρι εδώ στη Νέα Σμύρνη. Θα γίνει τίποτα. Είπα. Αν το ήξερα, θα έφερνα να σας διαβάσω, αν ήξερα ότι έπρεπε να κάνω, θα κάνω μια άλλη φορά στο... Λοιπόν, ελάτε να περπατήσουμε στην πόλη μας, 5 Ιουνίου το κάναμε. Α, εδώ σου έχει ημερολόγιο. Να δούμε. Τα έχουμε κάνει όλα. Ευχαριστούς. Για τον Ιούνιο δεν έχει. Εγώ πάτησα Ιούνιο ή Ιούλιο. Για να με θα βγάλει. Βγάζει τώρα μόνο τον Ιούνιο. Δεν σου βγάλει κάτι άλλο. Λοιπόν, άστο. Η Καλυθέα κάνει πολύ ωραία πράγματα, είδα. Και γενικώς έχουμε ξεκινήσει και βγήκαμε με τα μπούνια έξω και κάναμε πάρα πολλά και όλα αυτά που δεν κάναμε τα 2 χρόνια που ήμασταν εγκλωβισμένοι και που μας είχαν μέσα, τα κάνουμε όλα μαζί. Την προηγούμενη Τετάρτη δεν ήξερα πού να πρωτοπάω. Δεν ήξερα πού να πρωτοπάω τα σχόλια από εδώ. Τη Δευτέρα πάλι το ίδιο που μας πέρασε, που βέβαια να πω συγχαρητήρια στην κυρία Μέρη Καλιάνη που και σε όλο το Δέλτα Σίγμα της Παναθηναϊκής για την όμορφη αποχαιρετιστική βραδιά που οργανώσανε τη Δευτέρα στο ΕΔΕΜ, μια πολύ ωραία βραδιά με πάρα πολλούς ωραίους ανθρώπους,
Μας τιμήσανε με την παρουσία τους και η κυρία Δηλεγιάννη και ο κύριος Κούπας και άλλοι πάλι δημοτικοί συμβούλοι και πρόσωπα. Ο αντιδήμαρχος της, του παλιού Φαλήρου ήρθε και μας τίμησε. Και γενικά η κυρία Καλιάνη προσπαθεί και κάνει πολύ ωραίο έργο εδώ στην τοπική οργάνωση της Παναθηναϊκής, Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών εδώ της Νέας Μύρνης μας. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τώρα να κάθομαι να μιλάω έτσι σκρέτ για να περάσει η ώρα δεν είναι ωραίο. Θα μου πείτε, θα μπορούσα να σας βάλω τραγουδάκια, έχετε δίκιο. Θα μπορούσα βέβαια να κάνω ένα αφιέρωμα στον Νίκο τον Γεωργακόπουλο, τον σκηνοθέτη σενεριογράφο που μας έφυγε έτσι ξαφνικά το Μάιο, ενώ ήταν να γίνει η πρεμιέρα του 15 Μαΐου, ξαφνικά έπαθε ανακοπή καρδιάς και έφυγε. Θα ήθελα να του κάνω ένα αφιέρωμα, αλλά μάλλον θα το κάνω από το Σεπτέμβρη, που θα φέρω και κάποιους ηθοποιούς να κάνουμε μια ανάγνωση. Μερικά από αυτά τα... Εγώ έχω 3-4 έργα του που μου είχε δώσει. Έστω να διαβάσουμε κάποια έργα, θα πω αν είναι και της κυρίας Σωσιβίδου, να το κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να τιμάμε ανθρώπους που έχουν δώσει και στο θέατρο και στον πολιτισμό και παντού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επιφυλάσσουμε την άλλη Τετάρτη να... την ώρα που σας τρώω τώρα να σας τη χαρίσω με τραγούδι και μουσική την επόμενη Τετάρτη που θα σας αποχαιρετήσω και για το καλοκαιράκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι να έχω κάτι άλλο να ανακοινώσω. Να κάνω μία πάλι ανακοίνωση για τις 4 Ιουλίου του 2022, ημέρα Δευτέρα, 8 η ώρα, 8 η ώρα, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στη θεατρομουσικοχορευτική παράσταση με θέμα «Χορεύουμε μη λησμονώντας τα όνειρα». Να πω ότι η παράσταση ξεκινάει 8, άρα εμείς καλό είναι να είμαστε εκεί από τις 7.30. Η είσοδος είναι μια συμμετοχή στα 5 ευρώ, είναι στο θέατρο Δώρα Στράτου, μόνο ο χώρος εκεί, το να πάμε και να πούμε ότι πάμε να περπατήσουμε το απόγευμά μας, να αποφορτιστούμε από την ένταση της δουλειάς και να πάμε και να ξαναδείξω και την αφίσα και να περπατήσουμε εκεί πέρα και όλος του φιλοπάπου και χωρίς να περπατήσουμε, να πάμε έτσι. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους αυτούς που συμμετείχαν στην αιμοδοσία των Αγίων Αναργύρων και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη με αρκετό τραγούδι. Το εύχομαι πρώτα ο Θεός, γιατί πάντα κάτι εμπόδια μου βγαίνει. Να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, πρέπει να σας βάλω τραγούδι για να σας κάνω καλή συνέχεια. Ένα μισό λεπτό να βάλω. Θα ξεχωριώσω τώρα, γιατί έχω...